Ναι, πρώτη φορά, ε. Όχι θέμα μπάλας, θέμα τακτικής. Τακτικής. Αυτούς τους παίκτες τους οποίους έχω δεν μπορώ να παίξω 4-4-2. Πρέπει να παίξω 3-5-2. Και πρέπει να συνεχίζω το 3-5-2. Ξεβράκωσε το ρόστερ του με το 4-4-2. Που... Ξεβράκωσε το ρόστερ του. Τόσο καιρό δεν σας άρεσε το 3-5-2 τώρα. Μια χαρά είναι το 3-5-2, συστηματάρα είναι. Όχι είναι αναχρονιστικό. Καλά, ρε, εσύ δεν λέγες πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ του 3-5-2. Θέλει δύο πλάγιους φωτιά και πού είναι αυτή. Έχει. Τώρα έχει. Εμένα το 3-5-2 μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα σύστημα φοβερό. Καλύπτει αδυναμίες. Φίλε μου. Θέλει να έχεις δύο στόπερ γρήγορα. Να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Δηλαδή για αυτή την εικόνα που βγάζει ο ΠΑΟΚ. Με 14 καινούριους ποδοσφαιριστές, με καινούριο προπονητή, με 1.200. Φταίει ο προπονητής και λες ότι Νοέμβριο πρέπει να αλλάξει. Όχι. Δεν είναι. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Με την Μπρόντμπι, αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι που είδε στον ΠΑΟΚ, με αυτό το προπονητή δεν το έκανε. Ποιο Μπρόντμπι, ρε. Με την Μπρόντμπι. Τι είναι η Μπρόντμπι, ρε. Με τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο που τον έκανε σκουδούνια. Αυτό δεν ήταν στον πάγκο. Με πέναλτι που δεν ήταν. Κοίταξε, κόκκινε. Δηλαδή, τα διαστήματα τα καλά τα οποία έκανε. Ποια διαστήματα, τα πετάμε. Το πρώτο ημίχρονο με την Τρίπολη που ήταν καλό. Δυο μάτς με τη διαιτησία πήρε, ρε. Παναθηναϊκό και άγκρε Χαϊβάνι. Ε, Χαϊβάνι. Αλλά. Η ομάδα αυτή θα έχει και παιχνίδια καλά και παιχνίδια. Λογικό δεν είναι. Θα έχει μεγάλες μεταπτώσεις. Λογικό δεν είναι. Φίλε, μιλάτε με τον κόκκινο για μπάλα και μιλάτε τόση ώρα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε. Μέχρι στα μούτρα αποκοιμάται. Άλλο λόγο τώρα. Είναι τι απόλυση το κοτσάρισμά του. Είναι τι απόλυση. Δεν μιλάτε. Δεν ξέρουν μπάλα αυτοί. Γιατί δεν ξέρουν μπάλα. Γιατί δεν συμφωνείς μαζί του, γι' αυτό. Γιατί δεν ξέρετε μπάλα. Είναι αιτία απόλυση στα δυο μάτσα αυτά. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Όχι ρε, επειδή σε έχασε. Έτσι όπως έπαιξε. Άστο επειδή σε έχασε. Μας το είπαμε στην αρχή ότι το 4-4-2 δεν ταιριάζει σε τους παίκτες. Φίλε, συγγνώμη, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Λοιπόν, διάβασα τώρα. Δεν διαβάζω τίποτα. Όχι, διάβασα. Όχι, το καλό Εβιτάλ είναι ένας 100% φυσικός χυμός κριτικής βιολογικής αλόγης.